Ιανουάριος 2022. Ιανουάριος 2023. Ένα χρόνο πριν, η Κρήτη βρισκόταν στην καρδιά μιας πρωτόγνωρης κακοκαιρίας. Μπροστά πίσω αλυσίδες και σκοτωνόμαστε στη δρόμο. 3 τρακτέρια με μεγάλο πισάπο που πέσαμε. Με την ονομασία Ελπίδα, το κύμα κακοκαιρίας που έντυσε στα Λευκά μέχρι και το κέντρο του Ηρακλείου, επί 3 και πλέον μέρες είχε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη άκρη του νησιού δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα. Τα κρούσταλα εκκρέμουνταν από το νοροφή χάμο. Εγκλωβισμένοι κτηνοτρόφοι στα ορεινά, επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ σε απομακρυσμένες περιοχές, κλειστή δρόμη σε οδικά δίκτυα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και κλιμάκια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με εκχιονιστικά επιποδός. Πολύ, περίμενε. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο έντονα για το νησί, 12 μήνες μετά αποτελεί το ένα άκρο από το άλλο άκρο που φέτος βιώνει η Κρήτη, που στην κυριολεξία καταγράφει έναν από τους πιο στεγνούς χειμώνες, με ελάχιστες έως τώρα βροχές και μέχρι στα τέλη Ιανουαρίου χιονόπτωση μόνο στα πολύ ορεινά. Χιόνι έχει στις κορυφές της δίκτυς, σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω από τα 1600 μέτρα. Χαμηλά δεν έχει καθόλου χιόνι, δεν έχει χιονίσει καθόλου στον κάμπο του Οροπεδίου Λαστίου, αλλά και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, δηλαδή μέχρι τα 1600 δεν έχει πέσει χιόνι ακόμα. Η σχέση είναι η μέρα με τη νύχτα. Θεωρώ ότι δεν είναι η κανονική συνθήκη αυτή του καιρού αυτή την περίοδο. Η κανονική βαρυχημονιά ήταν η τελευταία, η περσινή. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ακόμα χειμώνα. Αν θέλετε, σαν ευχή το εκφράζω, το επόμενο διάστημα να λειτουργήσει ο καιρός σύμφωνα της εποχής του, ώστε να έχουμε καλύτερες συνθήκες μετά για την άνοιξη του καλοκαίρι. Η αγωνία των φορέων της αυτοδιοίκησης έχει χτυπήσει κόκκινο. Μπορεί με διαφορά 12 μηνών η πραγματικότητα να μην έχει την αγωνία για απεγκλωβισμούς και τον εκχιονισμό δρόμων, έχει όμως έντονη ανησυχία για την πιθανότητα ανομβρίας. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί έχουμε έντονη λειψιδρία στην περιοχή, δεν έχουμε βροχοπτώσεις, δεν έχουμε χιονοπτώσεις. Και μας ανησυχεί για τα αποθέματα νερού. Οροπέδιο, Λασιθίου και Ανόγια ζουν μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου μια πρωτόγνωρη καλοκαιρία, παρά την πρόσκαιρη αλλαγή σήμερα του καιρού και την πρόγνωση των μετεωρολόγων για βροχερό καιρό τις επόμενες μέρες. Είναι σημαντικές ποσότητες χιονιού που πρέπει να πέσουν το επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε αυτό να συμβεί προς χάρη και της διασέδας, αλλά κυρίως της ουσίας που είναι οι ταμιευτήρες νερού. Και να έχουμε χειμωνιάτικο σκηνικό και του Φεβρουάριου και αρκετό μέρος του Μαρτίου. Πέρα από την αγωνία για τις αποθήκες νερού, αγωνία εκφράζουν οι κτηνοτρόφοι για το κόστος που ίσως τους επιφέρει η ανομβρία, αφού ακόμα και ένας μήνας παραπάνω χρήση ζωοτροφών, αν λόγω ανομβρίας περιοριστεί η βλάστηση, είναι αρκετός για να τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή σε συνδυασμό με το κύμα της ακρίβειας.